Συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Μιλάω για τη σύλληψη του παιδεραστή, όπου ο παιδεραστής, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, ανήμερα το Πάσχα, στην επίσκεψή του σε φιλικό σπίτι, ασέλγησε σε μικρό κοριτσάκι. Αυτό είναι... δεν υπάρχει αυτό. Η κυρία, η κυρία Ράπτη βοήθησε στην όλη υπόθεση και στην σύλληψη του συγκεκριμένου τέρατος παιδεραστή σε βάρος της εξάχρονης, η οποία η κυρία Ράπτη μίλησε αποκλειστικά στην Δίνα την Καραμάνου. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης η είδηση ότι γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ της πόλης συνελήφθη με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος εξάχρονου κοριτσιού. Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα. Ο 43χρονος μαζί με συνεργάτη του ήταν καλεσμένοι σε πασχαλινό τραπέζι οικογενειακών φίλων στην περιοχή του Κιλκής. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών του κοριτσιού, απομόνωσε την εξάχρονη και προέβη εις βάρος της ασελγής πράξης. Ο εντολέας μου με εξουδοτεί να δηλώσω εκ μέρους του ότι αρνείται κατηγορηματικά την ενοχή και τις αποδιδόμενες αυτών κατηγορίες. Πρόκειται για μια τεράστια παρεξήγηση. Ο ίδιος κατά την ανάκριση υποστήριξε ότι με την εξάχρονη έπαιζε κυνηγητό όταν της έπεσε το παντελόνι. Η προσπάθειά του να της το ξαναφορέσει παρεξηγήθηκε. Ο Λάζαρος Τσιπουρίδης ή αλλιώς Λάζαρος Αυγερινός, όπως ήταν γνωστό στα ραδιοφωνικά πράγματα της Θεσσαλονίκης, παρουσίασε τη δική του εκπομπή σε ιντερνετικό σταθμό της πόλης μέχρι και λίγες ώρες πριν τη σύλληψή του. Ως άνθρωπος πώς ήταν? Ως άνθρωπος πολύ ήσυχος και καλός άνθρωπος. Έλεγα με ο Λάζαρος, καλό παιδί. Δεν είχα καταλάβει κάτι. Δεν πίστευα ότι ποτέ υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ περίεργο και έπαθα σοκ. Η εξάχρονη, η οποία ήταν ενημερωμένη για τον κανόνα του ασωρούχου μετά το πασχαλινό τραπέζι, μίλησε στη μητέρα της για τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια του 43χρονου μουσικού παραγωγού και ακολούθησε η καταγγελία της οικογένειας στο Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό κάθε παιδί να γνωρίζει τον κανόνα του εσώρουχου. Να γνωρίζει δηλαδή ότι δεν πρέπει να επιτρέπει σε κανέναν να το αγγίζει στην περιοχή που κατά κανόνα καλύπτεται από εσώρουχο. Μόνο έτσι το παιδί θα μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό του. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι η ενημέρωση που είχε το συγκεκριμένο παιδί μέσα από την καμπάνια 1 στα 5 για την πρόληψη παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ήταν και το στοιχείο που μπόρεσε να το κάνει να απευθυνθεί αμέσως στη μαμά, να μιλήσει δηλαδή στο πρόσωπο στον ενήλικα που εμπιστεύεται και να ζητήσει βοήθεια. Ο 43χρονος συνελήφθη λίγες μέρες αργότερα, την 5η 5 Μαΐου, για τα αδικήματα της αποπλάνησης παιδιών και της πορνογραφίας ανηλίκων. Σε έρευνες που έγιναν στο σπίτι του, όπου κατασχέθηκαν 2 τάμπλετ και 1 λάπτοπ μαζί με το κινητό του τηλέφωνο, βρέθηκε αποθηκευμένο υλικό πορνογραφικού περιεχομένου με φωτογραφίες 17χρονης με προβλήματα αυτισμού από την περιοχή της Καβάλας. Αντάλλασαν μηνύματα. Με τη 17χρονη αντάλλασαν μηνύματα όπως εκατομμύρια Έλληνες. Αυτό είναι όλο. Οι έρευνες της αστυνομίας έφεραν στο φως και καταγγελία που έγινε στο χαμόγελο του παιδιού τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με την οποία ο 43χρονος είχε αποπλανήσει σε παραλία κοντά στη Θεσσαλονίκη 14χρονη ανήλικη. Μετά την απολογία του, ο 43χρονος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τέτοιες υποθέσεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλό τα δημόσια πρόσωπα, ειδικά όπως είναι η κυρία Ράπτη, να βγαίνουν και να κάνουν εκστρατείες για να γνωρίζει η κοινωνία και να μπορούν κάποιοι γονείς που δεν ξέρουν πώς να μεταφέρουν το μήνυμα στα μικρά παιδιά για να τα προστατεύσουν. Κουράγια. Λοιπόν,